στο πλαίσιο του προγράμματος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που κατέρτισε ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στο Βόλο, έγινε η υποδοχή της ιερής εικόνας της Παναγίας Άνω Ξενιάς που φυλάσσεται στην ομώνυμη Ιερά Μονή της Επαρχίας Αλμυρού. Η ιερά εικόνα της Άνω Ξενιάς που απεικονίζει την κίνηση της Θεοτόκου, σύμφωνα με την παράδοση, σχετίζεται άμεσα με την ίδρυση της ιεράς μας Μονής. Η εικόνα λοιπόν της Άνω Ξενιάς βρέθηκε στον τόπο που είναι χτισμένο το μοναστήρι από πατέρες οι οποίοι ασκήτευαν στην περιοχή αυτή γύρω στον 10ο αιώνα. Και αυτό έγινε κατά την προτροπή της Παναγίας μας, διότι στον τόπο που βρέθηκε η εικόνα υπήρχε το δάσος όπου ήταν δύσκολο από τον γυσό που είχε καλύψει όλα τα δέντρα να πάνε να βρουν οι πατέρες τι υπήρχε εκεί πέρα, όπου τη νύχτα έβλεπαν ένα άπλαστο φως το οποίο σκέπαζε την περιοχή. Πήγανε κάποιοι τολμηροί πατέρες και βρήκανε κρεμασμένο σε μια γέρικη βελανιδιά το εικόνισμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου το θεωρούσαν ότι η Παναγία έτσι απεκάλυψε τον χώρο που ήθελε να στηθεί ένα πνευματικό καταφύγιο, και με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων, πρώτον του Ιωάννου του Τσιμισκή και μετά του Βασιλείου του Βουγαροκτώνου, χτίζουν το πρώτο μοναστήρι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και το όνομασαν Παναγία Κησιώτισσα, διότι η εικόνα βρέθηκε στη γέρικη Ευρανιά κρεμασμένη, καλυμμένη με άγριο κησό. Ετούτη η εικόνα που έχουμε βέβαια είναι αντίγραφο εκείνης της εικόνας, η οποία μάλλον κατεστράφηκε όταν κατεστράφηκε η Μονή το 1213 από τους λατινόφρονους σταυροφόρους. Αμέσως μετά την υποδοχή της ιερής εικόνας έγινε η ακολουθία των χαιρετισμών της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Ιφαντίδη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής της Παναγίας Άνω Ξενιάς, ο οποίος κήρυξε τον Θείο Λόγο. Η Παναγία είναι το στήριγμά μας, ειδικά σε αυτή την περίοδο που όλοι έχουμε ανάγκη τη χαρά, έχουμε ανάγκη τη συμπόνια, την αλληλοϋπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων μας και ειδικά της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. Η Παναγία, η μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στο Θεό, έρχεται να προστατεύσει και να εκπληρώσει κατά το δυνατόν όλες τις προσευχές τις οποίες τις καταθέτουμε. Αυτός είναι και ο σκοπός των ελεύσεων των εικόνων της Παναγίας που έχουμε φροντίσει σαν ναός φέτος να έρθουν από τα θησαυρίσματα, τα μοναστήρια δηλαδή της Μαγνησίας.